Λέγομαι Πινελόπη Ματσούκα, είμαι περιβαλλοντολόγος και ασχολούμαι εδώ και πολλά χρόνια με τη χαρτογραφία και τη φωτογραφία. Η αεροφωτογραφία δεν ήρθε πολύ νωρίς στη ζωή μου, ήρθε μάλλον αργά, αλλά πάντα είχα την αγάπη σε αυτή την εικόνα από ψηλά, όποτε ταξίδευα με αεροπλάνο ή ακόμα και στις βουνοκορφές που ανέβαινα σαν ορειβάτης. Η μεγαλύτερη χαρά ήταν να δω τον κόσμο από ψηλά. Η αεροφωτογραφία λοιπόν είναι το δώρο που μου ήρθε από τον ουρανό, που λέω, και κατά κάποιο τρόπο είναι σαν να ζωντανεύει ο χάρτης. Ο χάρτης είναι ένα τεχνικό έντυπο, είναι ένα αφαιρετικό, αναπαράσταση της γης. Ενώ όταν τραβάς την αεροφωτογραφία είναι συγγενικό, μοιάζει, είναι αυτή η κάτοψη. Η Ελλάδα είναι έχει τόση πολύ ποικιλία και τόση ομορφιά. Οπωσδήποτε βέβαια δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν υπάρχουν κάποια εξέχοντα σημεία στην ελληνική γη. Το ψηλότερο σημείο της χώρας, ο Όλυμπος, που είχα την τύχη να τον περπατήσω και να τον σκαρφαλώσω επί σειρά ετών, αλλά και να τον φωτογραφίσω από τον αέρα, από ελικόπτερο, και μου έδωσε κάποιες εικόνες μοναδικές, πραγματικά συγκλονιστικές, και σίγουρα θα τον έβαζα στην πρώτη θέση, τον Όλυμπο. Οι Κυκλάδες, το τελευταίο μας βιβλίο, έχει πάρα πολλά σημεία που καθυλώνουν και που συγκινούν. Άλλα είναι βουνίσια, όπως το βουνό Κρούκελας του Αμοργού, με το οποίο ανοίγει το βιβλίο. Όσοι το βλέπουν πραγματικά καθυλώνονται από την αγριάδα και αυτή την αντίθεση ανάμεσα στο μπλε και της θάλασσας και του βράχου, αλλά και πάρα πολλά, πολύ ωραία και εσωτερικά αγροτικά τοπία, αλλά και θαλασσινά, με ακτογραμμές υπέροχες, με εναλλαγές χρωμάτων άπειρες, με βράχια που παιχνιδίζουν με το νερό. Είναι η Ελλάδα πραγματικά μια χώρα που συνέχεια θα μας εκπλήσει και θα μας μαγεύει. Βλέποντας κάποια περιοχή με βουνά της Νάξου, τα οποία έχουν μια απολύτως αρμονική διάταξη στο χώρο, μου ήρθε αυθόρμητα στο μυαλό η έκφραση «πετρωμένες μελωδίες», γιατί υπάρχει μια μελωδικότητα, μία στο ανάγλυφο. Και το άλλο ήταν ένα καλύβι κυριολεκτικά στο πουθενά, στο Κακοβούνι, ένα άγριο βουνό που είναι στη Βόρεια Νάξο, και μου ήρθε η σκέψη ότι αυτός είχε επαφή με το υπερπέραν για να μπορεί να κατοικεί εκεί πέρα, να μένει μόνος του μέσα σε αυτήν την αγριάδα και την ερημιά. Σε σημεία της ακτογραμμής της Νάξου, με πολύ ωραίες ιδιαιτερότητες, και αυτό συμβαίνει και συχνά, γιατί δεν το είδα μόνο τη μέρα, το ξαναείδα που φωτογράφιζα, κάτι πτυχές που κάνουν τα κύματα, λόγω προφανώς της μορφολογίας του φυθού, μοιάζουν με πτυχές μιας ωραίας φούστας στην περιοχή της Βίγλας, στην δυτική πλευρά της Νάξου, ή μια τρομερή λουριδίτσα άμμου ανάμεσα σε δύο βράχους, σε ένα ακροτήρι κοντά στη Μουτσούνα, και πολλά πολλά ακόμα μοναδικά σημεία του Ναξιώτικου, η χώρα ίδια που είναι τόσο όμορφη και επιβλητική, και όταν βλέπεις τα κτίρια από ψηλά και μπορείς να δεις όλο το μέγεθος αυτών των μεσαιωνικών στιβαρών κτισμάτων, οι πύργοι, ο φωτοδότης. Υπάρχουν τόσα βυζαντινά ξοκλήσια που, επειδή τη φωτογράφηση την κάναμε άνοιξη μέσα στους αγρούς τους λουλουδιασμένους, ήταν εικόνες με πάρα πολύ ποίηση. Αυτός ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας, δεν το είπα εγώ, το έχουμε όλοι σαν άκουσμα, αλλά πραγματικά εκφράζει, αντικατοπτρίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τι είναι η ελληνική γη και μάλιστα το Αιγαίο, οι Κυκλάδες. Όνειρα πολλά, και η Κρήτη είναι ένας μαγικός χώρος που θα ήθελα κάποια στιγμή, και κάποια βουνά. Αυτό που είναι προγραμματισμένο άμεσα είναι ένα λεύκομα πάλι με αεροφωτογραφίες και πολύ αξιόλογα κείμενα, γιατί και αυτό πιστεύω ότι έχει σημασία να δίνεις και την ερμηνεία των υπέροχων πραγμάτων που βλέπεις, για την Πάτμο και το σύμπλεγμα των νησιών Αρκιών Λειψών που βρίσκονται κοντά στην Πάτμο, που είναι άλλος ένας μικρός και μέγας τόπος της Ελλάδας, με υπέροχα μνημεία αλλά και υπέροχα τοπία.